Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Βασίλης εδώ και ελπίζω όλοι μα όλοι να είστε καλά. Σιγά σιγά μπαίνει ο Σεπτέμβρης και τι θα χρειαστούμε το Σεπτέμβρη? Θα χρειαστούμε ένα PC. Είτε για το σχολείο, είτε για τη δουλειά στο σπίτι, είτε και για το παιχνίδι, βρε αδερφέ. Και σήμερα σας έχω μια πολύ οικονομική λύση. Θα τα δούμε στη συνέχεια του βίντεο, αφού να τα μιλήσουμε για το χορηγούμενο μήνυμα που είναι το Good Offer 24, το site που θα βρείτε κλειδιά για Windows 10 πάρα πολύ οικονομικά. Κάτω στην περιγραφή έχω ένα πολύ ωραίο link. Όταν το πατήσετε, σας οδηγεί στο site. Επιλέγετε τα Windows που θέλετε, για παράδειγμα 10 Pro. Βάζετε και τον κωδικό JUST για επιπλέον 30% έκπτωση. Το κλειδάκι το πετάτε στην ενεργοποίηση και ενεργοποιείτε τα Windows σχεδόν τζαμπαρία. Πάμε να δούμε τι έχουμε για σήμερα. Έχουν περάσει κάποια χρόνια σε σχέση με το προηγούμενο αντίστοιχο βίντεο που είχε γίνει. Δεν ξέρω αν το θυμάστε οι παλιότεροι αυτού του καναλιού. Είχαμε δείξει κάποτε ένα μεταχειρισμένο game PC που τότε, αν θυμάμαι καλά, είχε ξεκινήσει 50 ευρώ και είχε φτάσει γύρω στα 70-80. Κάτι τέτοιο, δεν το θυμάμαι κι εγώ ακριβώς. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ξεκινήσουμε κατευθείαν από το budget των 90 ευρώ και θα μείνουμε εκεί πέρα. Αυτό το PC που βλέπετε να έχω στα δεξιά μου είναι ένα ολόκληρο PC που το αγόρασα για 90 ευρώ. Και στο σημερινό βίντεο θα δούμε αν άξιζε αυτή η τιμή. Και πάω να ξεκινήσω με το πρώτο σκέλος που είναι τα χαρακτηριστικά. Θα ξεκινήσουμε με το τι θα βρούμε στο εσωτερικό στο συγκεκριμένο κουτί. Αρχικά για μητρική έχουμε μια κορυφαία της εποχής Asus P5 QC. P45 chipset έχει συγκεκριμένη. Από ό,τι καταλαβαίνετε θα πάμε αρκετά χρόνια πίσω, μιας και μιλάμε για LGA 775. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουμε 775 επεξεργαστή, για παράδειγμα κάποιον Intel Core 2 Quad που υπήρχε εκείνη την εποχή σαν τετραπύρνος επεξεργαστής, αλλά θα πάμε σε επεξεργαστή με socket 771, όπως είχαμε δει και στο προηγούμενο build πριν κάποια χρόνια. Στην ουσία είναι οι επεξεργαστές για server της εποχής με LGA 771, όπου γινόταν μια μικρή μόντα πάνω στο τσιπάκι και μπορούσε να ταιριάξει και σε 775 μητρική, είτε με το stock BIOS, είτε να χρειαστεί λίγο να πειράξει το μικροκώδικα, κάτι που δεν είναι και πολύ δύσκολο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για την ακρίβεια να το δω κιόλας, έχουμε έναν Intel Xeon X5460. Ο λόγος που έχει μπει ο συγκεκριμένος επεξεργαστής είναι ότι έχουμε παρόμοιες επιδόσεις με έναν Intel Core 2 Quad. Βέβαια, έχουμε μικρότερη κατανάλωση, που αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε και περισσότερο OOC αν θελήσουμε. Για ψεύτερα, όπως θα δείτε εδώ πέρα, έχουμε μια αρκετά μεγάλη για την εποχή, ήταν πολύ διάσημες οι συγκεκριμένες, από τη Zalman, όλη χάλκινη. Βέβαια, το κακό που έχει είναι ότι δεν έχουμε ρύθμιση στροφών, οπότε δουλεύει στις μέγιστες που είναι 3000, γι' αυτό κιόλας το έχω σβηστό, κάνει σαν αεροπλάνο. Βέβαια, κρατάει μια χαρά θερμοκρασίες. Για RAM τώρα, αυτό που θα δούμε είναι 4 ντιμάκια και από ό,τι βλέπετε έχουμε και δύο υποδοχές ελεύθερες. Έχουμε στο σύνολο 8 GB DDR2, βέβαια η συγκεκριμένη μητρική υποστηρίζει και DDR3. Οπότε έχουμε και αυτή την επιλογή εάν θελήσουμε, και αυτές στην ουσία οι δύο υποδοχές που έχουν μείνει ελεύθερες είναι για DDR3. Στα εξτραδάκια που έχει ακόμα μέσα ο υπολογιστής είναι μια καρτούλα για να μπορούμε να έχουμε USB 3 υποδοχές, την έχει αυτή προεγκατεστημένη. Για τροφοδοτικό έχουμε ένα Thermaltake 450R 80+ Bronze, μια χαρά για το υπόλοιπο σύστημα που έχουμε. Έχουμε ένα κουτάκι FanZ, νομίζω είναι η μάρκα του πλαισίου, που μπροστά είναι mesh για να μπαίνει αέρας, έχει έναν ανεμιστήρα μπροστά και έναν πίσω 12, νομίζω δεν χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Και αυτά που θα βρούμε ακόμη στο εσωτερικό είναι ο χώρος αποθήκευσης, που εδώ πέρα έχουμε μπόλικα πραγματάκια. Έχουμε έναν SSD Kingston, το βλέπετε κιόλας εδώ πέρα, από τους παλιούς τους ορθόδοξους Kingston, ο οποίος είναι στα 120 GB, υπεραρκετός για το λειτουργικό σύστημα. Βέβαια δεν έχουμε μόνο αυτό, έχουμε και δύο σκληρούς δίσκους μηχανικούς, έχουμε έναν 500R στα 500 GB, ο οποίος είναι SATA, και έχουμε και έναν στα 300 GB, ο οποίος είναι ID, έχει δηλαδή αυτό εδώ το πολύ μεγάλο καλώδιο. Και τέλος, μιας και μιλάμε και για ένα σύστημα μιας διαφορετικής εποχής, αυτό που θα συναντήσουμε είναι και DVD, παιδιά. Να μπορούμε να γράφουμε CD, κάτι παντελώς άχρηστο για αυτή την εποχή. Παρ' όλα αυτά, στο συγκεκριμένο σύστημα υπάρχει. Αυτό που μου άρεσε επίσης είναι ότι για τα 90 ευρώ που έκανε αυτό το κουτί, έχει κάνει και πολύ αξιόλογο cable management. Βλέπετε τι ωραία τα έχει φτιάξει όλα εδώ πέρα. Παρόλο που δεν έχει χώρο στο συγκεκριμένο κουτί, τα έχει μαζέψει, δεν χρειάστηκε να κάνω εγώ απολύτως τίποτα. Και το τελευταίο κομμάτι που είναι και το πιο αξιόλογο για αυτό το σύστημα είναι η κάρτα γραφικών, η οποία ακόμα και σήμερα μπορεί να κάνει δουλίτσα. Για την ακρίβεια λοιπόν, όπως τη βλέπετε και εσείς, έχουμε μια έτσι πιο τουμπανιάρικη καρτούλα, μια άλλη εποχή βέβαια. Έχουμε μια Asus GTX 660.
τίμια κάρτα, 2 GB GDDR5 κιόλας μνήμη συγκεκριμένη, εξάπινη τροφοδοσία, μπόλικη ψήξη εδώ πέρα με δύο ανεμιστήρες. Και για να καταλάβετε λίγο πού βρίσκεται η συγκεκριμένη κάρτα, είναι ανάμεσα σε μία έτσι 1030 με 1050, έτσι τις πιο σημερινές κάρτες γραφικών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να βγάλει δουλίτσα. Βέβαια το προβληματάκι σε αυτό το σύστημα δεν είναι η κάρτα γραφικών, είναι κάποια άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά. Πριν περάσουμε όμως στα benchmark, να πούμε και λίγο το story. Πώς έφτασε αυτό το PC στα χέρια μου και από ό,τι καταλαβαίνετε μιλάμε για ένα μεταχειρισμένο σύστημα. Γενικότερα μου αρέσει να ψάχνουμε στα μεταχειρισμένα και όπως είχα πει και σε προηγούμενο βίντεο, αν θέλετε να βρείτε ευκαιρίες, πρέπει να έχετε τα χρήματα στη τσέπη και να ψάχνεστε καθημερινά. Γενικότερα το να βρείτε άλλο ένα τέτοιο σύστημα ολόκληρο όπως αυτό εδώ στα 90 ευρώ το θεωρώ δύσκολο. Εγώ σχεδόν καθημερινά μπαίνω και ψάχνω αγγελίες και όλους αυτούς τους μήνες πραγματικά ήταν μια ευκαιρία συγκεκριμένη, γιατί τα πράγματα, αν ήταν τα πουλήσω ξεχωριστά, μπορεί να βγάλω και χρήματα πίσω. Οπότε γενικότερα ναι, τα μεταχειρισμένα θέλουν δύο πράγματα. Υπομονή, να έχουμε κάποιες γνώσεις και τώρα που το βλέπω θέλει κι άλλο ένα πράγμα ακόμα, να έχουμε τα χρήματα διαθέσιμα, γιατί αν έβρισκα αυτή την ευκαιρία και δεν είχα τα χρήματα στην τσέπη, πολύ απλά θα το προλάβαινε κάποιος άλλος. Οπότε ναι, βρίσκουμε πραγματάκια, αλλά πρέπει να είμαστε μόνιμα από πάνω. Τώρα, άξιζαν τα 90 ευρώ που έδωσα για το συγκεκριμένο σύστημα και πάμε να δούμε τις μετρήσεις που πήρα σε κάποια παιχνίδια, εννοείται σε πιο e-sport τίτλους, μιας και δεν μπορεί να παίξει βαριά παιχνίδια και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο που θα πω είναι το λολάκι σε max out 1080p, όπου σε average είχαμε 91 fps, μιλάω για τα πάντα max out, ένα ικανοποιητικό νούμερο. Βέβαια θα μου πείτε, Βασίλη, μας είπες ότι είναι ανάμεσα σε 1030 και 1050 συγκεκριμένη κάρτα γραφικών και έβγαλε μόλις 91 fps. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε CSGO High All σε 1080p όπου είχε 85 fps average. Συνεχίζουμε Fortnite Low 1080p με 100% όμως resolution όπου είχε γύρω στα 50 fps average. Βέβαια είχε τρομερά drops σε σημείο που να μην μπορεί να παίξει το παιχνίδι, οπότε αυτό θα το βγάλουμε άκυρο, ήταν unplayable το παιχνίδι. Και το τελευταίο που δοκίμασα ήταν το Grand Theft Auto 5 σε normal setting 1080p όπου είχε 46 fps average. Από ό,τι καταλαβαίνετε, μπορεί να παίξει κάποια παιχνίδια, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα. Ενώ έχουμε μια ικανότατη κάρτα γραφικών, για αυτούς τους τίτλους τουλάχιστον, ο επεξεργαστής είναι παλιός. Δηλαδή το όλο πρόβλημα που είχα με τα drops ή με τα χαμηλά FPS απευθύνεται μόνο στον επεξεργαστή και ok στις μνήμες που είναι και αυτές πολύ παλιότερες. Αν είχαμε όμως έναν επεξεργαστή, ας το πούμε έναν Intel Core i5 τέταρτης γενιάς, με DDR3 στα 16 GB, σίγουρα τα νούμερα θα ήταν μπορεί και τα διπλάσια βασικά, οπότε θα είχαμε ένα τιμιότατο game σύστημα. Για τα 90 ευρώ, για δουλειές γραφείου και κανένα λολάκι, άντε να παίξει και κανένα CSGO, ναι, θα κάνει τη δουλίτσα του και θα το παίξει και σε ικανοποιητικά γραφικά μάλιστα. Οπότε τα 90 ευρώ δεν μπορώ να πω ότι ήταν πεταμένα, συν ότι μπορεί να προχωρήσει και λίγο αυτό το project. Τι εννοώ, άνετα μπορεί να πουληθεί ψύκτρα, επεξεργαστής, μνήμες RAM, εκεί πέρα τη καρτούλα για τα USB 3 και μητρική, άνετα μπορούν να πουληθούν ένα 50-άρικο. Να πεις ότι βάζεις και άλλα 40-50 ευρώ και να βρεις μια μητρική με έναν Intel Core i5 τέταρτης γενιάς και με 16 GB DDR3, γιατί κάπου στο κατοστάρικο παίζουν αυτά τα σετάκια με μια έτσι πρόχειρη έρευνα που έκανα. Μιλάμε για H81 chipset, κάτι πολύ βασικό, βέβαια δεν μας ενδιαφέρει. Το όλο θέμα είναι, το όλο point σε αυτό το βίντεο είναι ότι αν ψαχτούμε στα μεταχειρισμένα, ίσως να βρούμε διαμαντάκια. Και αν έχουμε και λίγο την υπομονή με 150 ευρώ και να πούμε ότι πουλάμε κάποια παλιά πράγματα και αγοράζουμε κάποια άλλα, και έτσι μπορούμε να φτιάξουμε ένα αξιόλογο gaming σύστημα, πάντα όμως με κάποιους περιορισμούς. Πείτε μου εσείς κάτω στα σχόλια, θα σας ενδιέφερε να δούμε τη διαδικασία να πουλήσω για παράδειγμα αυτά που είπα και να ψάξω να πάμε σε Intel Core i5 τέταρτης γενιάς για να δούμε τι διαφορές θα έχει και τα σχετικά. Γράψτε μου από κάτω. Επίσης θέλω να μου γράψετε αν έχετε κάποια απορία για τα μεταχειρισμένα, αν θέλετε γενικότερα να κάνουμε κάτω στα σχόλια μια συζήτηση για τα μεταχειρισμένα, γιατί η αλήθεια είναι αυτούς τους καιρούς με όλα τα πράγματα να ανεβαίνουν, το να καταφέρουμε να βρούμε οικονομικά PC είτε για τα παιχνίδια μας, είτε για το χόμπι μας, είτε για να κάνουμε και τη δουλειά στο σπίτι μας, σίγουρα πιστεύω είναι κάτι χρήσιμο. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας από κάτω. Τι άλλο θα βρείτε εκεί από κάτω? Link από το συγκεκριμένο δυστυχώς δεν μπορώ να βάλω. Ένα ήταν το πήρα εγώ. Αυτό όμως που μπορώ να βάλω είναι δικά μου social media. Να βάλω κουμπί συμμετοχής που έτσι στηρίζετε το κανάλι. Συν ότι μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή μαζί με το καμπανάκι, γιατί όλα αυτά είναι τζαμπαρία και βοηθάνε πάρα μα πάρα πολύ. Περιμένω λοιπόν να κάνουμε την κουβεντούλα από κάτω και ό,τι απορίες έχετε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.